Λοιπόν. Λοιπόν, και οι δύο ομιλίες εμένα με βοήθησαν, δηλαδή ενίσχυσαν αυτό που θέλω να σας πω. Συμφωνούμε απόλυτα. Δεν μπορείτε να σταματήσετε την τεχνολογία. Μπορείτε, πάνε σωστά. Μπορείτε όμως να ελέγξετε τη χρήση σας. Και δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους άλλους και να κυνηγάμε δαίμονες. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε το marketing για όλα τα κακά που συμβαίνουν στην ιατρική, στον α, στο β, στο γ χώρο. Δυστυχώς, κύριοι και κυρίες, θα πρέπει να κατηγορήσουμε τους εαυτούς μας. Δηλαδή, εσείς είσαστε αυτοί που μπαίνετε μέσα στο σύστημα και το επιτρέπετε να χρησιμοποιείτε με τέτοιο τρόπο. Η δική σας η δύναμη, εάν θέλετε, για να το δούμε καθαρά μέσα στη διαδικασία του marketing, είναι ότι εσείς είσαστε αυτοί που έχετε την επαφή με τον ασθενή. Και ο ασθενής, όσο και αν ακούσει και αν κάνει και αν κυκλοφορήσει κτλ., στον γιατρό θα έρθει να δει, στον γιατρό που θα εμπιστευτεί στο τέλος. Το θέμα είναι με τι κριτήρια μπορείτε να φτιάξετε εσείς μία εικόνα και δεν θέλω να το δείτε αυτό αρνητικά, φτιάχνω κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικό. Με τι κριτήρια μπορείτε να βοηθήσετε εσείς την εικόνα σας έτσι ώστε να βγείτε πάνω από τον ανταγωνισμό. Δυστυχώς, οι όροι που χρησιμοποιώ είναι όροι marketing. Δεν αρμόζουν, αν θέλετε, στην ιατρική. Δεν αρμόζουν στη σχέση γιατρού-ασθενή. Αλλά υπάρχει αυτή η σχέση, η οποία θα πρέπει να την διαχειριστείτε. Μαρκετίστικα. Δηλαδή, θέλετε να κάνετε κάτι έτσι ώστε το καλό, ο καλός σου επιστήμονας να βγει έξω και να φανεί περισσότερο από τον κακό μέσα σε εισαγωγικά επιστήμονα που χρησιμοποιεί το marketing, που έχει την ενίσχυση των φαρμακευτικών εταιριών ή των οποιοδήποτε εταιριών που λειτουργούν στον κλάδο και ενισχύουν τη δραστηριότητά του. Υπάρχουν διαδικασίες. Έτσι, οι διαδικασίες είναι οι ίδιες που ακολουθούν όλες οι εταιρείες. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτό που θέλετε να κάνετε είναι τι. Ποιος είναι ο στόχος σας. Από εκεί ξεκινάει κανείς. Τι θέλω να κάνω. Και αυτό το πράγμα προσπαθεί να το χτίσει. Και δεν χρησιμοποιεί, δεν είναι κακό κάποιος να προσπαθήσει να βοηθήσει τον εαυτό του, τη δουλειά του, αρκεί να μην λέει ψέματα. Ανακρύβεσαι, αρκεί να μην κάνει κακό. Λοιπόν, δεν θα σας πω πράγματα καινούργια. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό μαζί. Αυτά που θα σας πω τα ξέρετε ήδη. Ενδεχομένως είναι δύο, είναι πιο κωδικοποιημένα, έτσι όπως τα χρησιμοποιούμε στο marketing. Λοιπόν, χρειάζεται κάποιο σχέδιο. Και υπάρχουν δύο επίπεδα στα οποία μπορεί κάποιος να φτιάξει το σχέδιό του. Το ένα είναι το λεγόμενο στρατηγικό, όπου σχεδιάζω, αποφασίζω τι θέλω να κάνω και στη συνέχεια το εφαρμόζω. Ο σχεδιασμός έχει να κάνει με την επιλογή αγοράς στόχου για μας. Για σας, ποιοι είναι. Θα μου πείτε όλοι οι ασθενείς. Και εδώ όμως, δεν είναι έτσι, υπάρχει διάκριση. Ποια είναι η πρόταση αξίας, δηλαδή, τι κάνετε εσείς, γιατί να έρθουν σε εσάς και να μην πάνε σε κάποιον συνάδελφό σας. Και οι δύο θα τους κάνετε καλά. Ένας λίγο καλύτερα, χειρότερα, πάνω κάτω. Αλλά και πάλι να πείτε ότι η πρόταση αξίας είναι ότι εγώ θα σε θεραπεύσω. Γενικά, θα κάνω καλά τον ασθενή που έχει όποια προβλήματα στην ειδικότητά σας. Και πάλι είναι πολύ γενικό. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Δηλαδή, είναι μία γενίκευση. Απευθύνομαι σε όλους τους ασθενείς, τα κάνω όλα. Είναι κάτι σαν τις οριζόντιες περικοπές που μας κάνουν τελευταία. Δεν μπορούμε να είμαστε έτσι. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι κάνουμε εμείς
που είμαστε εμείς καλοί σε κάτι και να κινηθούμε με βάση αυτό. Σαφώς και υπάρχουν οι άλλοι που λίγο πολύ τα λένε, αλλά μπορεί να προβληθεί και η καλή πρακτική. Και στη συνέχεια, αυτό που λέμε εμείς είναι το εργαλείο των επιχειρήσεων, είναι το προϊόν, ποιο είναι το προϊόν σας, η υπηρεσία σας, πώς θα το προωθήσετε, θα το προβάλλετε και τι επίπεδο εξυπηρέτησης θα έχετε. Δέστε τον εαυτό σας. Θα σας φανεί άσχημο αυτό που θα σας πω, αλλά σαν μία επιχείρηση. Δεν λέω να κάνετε κάτι κακό, λέω όμως το καλό που θέλετε να κάνετε, να δείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να το κάνετε καλύτερα. Λειτουργείτε σε ένα σύστημα, το εξωτερικό περιβάλλον, όπου επηρεάζεστε από τις διάφορες αλλαγές. Νομοθεσία κτλ, το ότι δεν προστατεύετε ο ιατρικός χώρος, ο ασθενής κτλ. Έχετε, θεωρητικά, σε αυτούς τους παράγοντες δεν μπορείτε να παρέμβετε, θεωρητικά. Εκεί που έχετε σημαντικό βαθμό αλληλεπίδρασης είναι με προμηθευτές, υλικά, εργαλεία που χρησιμοποιείτε, ενδιάμεσους του μάρκετινγκ, στις εταιρείες, ανταγωνιστές, οι υπόλοιποι συνάδελφοι, που μπορούμε να τους βάλουμε μέσα σε εισαγωγικά στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, ομάδες κοινού, προστασίες του καταναλωτή, του περιβάλλοντος και τα λοιπά, οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία σας. Αυτό που έχετε στο χέρι σας, σαν εταιρείες πάλι, είναι 4 χαρακτηριστικά. Τι κάνετε, πώς το επικοινωνείτε, πώς το κοστολογείτε και πού το κάνετε. Και ο στόχος είναι, χρησιμοποιώντας αυτό, να αντιμετωπίσετε όλους τους έξω, στοχεύοντας τον πελάτη, αλλά το marketing λέει, στοχεύεται στην μακροπρόθεσμη ικανοποίηση του πελάτη, δηλαδή στη δημιουργία σχέσης μαζί του και όχι σε ένα απλό encounter, δηλαδή θέλετε, ο ασθενής θα έρθει, θα θεραπευτεί και θα ξαναέρθει. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο, να έχετε μία διαρκή σχέση με τους ασθενείς, όποτε υπάρχει το πρόβλημα. Αυτό προσπαθείτε να το κάνετε μέσα από τη χρήση αυτών των στοιχείων. Αυτά τα στοιχεία είναι το μείγμα του marketing. Τα λεγόμενα 4P του marketing, και επειδή τα παίρνουμε από τους Αμερικανούς και είναι οι γνωστές Αμερικανιές, από τα αρχικά των λέξεων product, place, promotion και price έχουμε τα 4P. Τι περιλαμβάνουν, έτσι, διάφορα πράγματα τα οποία δεν αφορούν τόσο πολύ εσάς. Προϊόν, τιμή, επικοινωνία, η προώθηση, χρησιμοποιείται στο marketing, αλλά είναι μία λέξη που έχει αρνητική χρειά. Επικοινωνία και ο τόπος. Γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά ουσιαστικά προσφέρουν κάτι στους πελάτες. Είναι η λύση στο πρόβλημα. Το κόστος της όλης διαδικασίας, η άνεση στην οποία θα του προσφέρετε την θεραπεία και η επικοινωνία που δεν έχει να κάνει. Επικοινωνία δεν είναι μόνο η διαφήμιση. Επικοινωνία έχει να κάνει και με το γεγονός πώς εσείς, όταν θα έρθει ο ασθενής μέσα στο ιατρείο σας, θα του μιλήσετε και θα μπορέσετε να τον καθησυχάσετε, να μείνει σε εσάς, να μην πάει σε 5-6 ακόμη και μπερδευτεί και δεν έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει. Γιατί όλα είναι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη σχέση που μπορείτε να δημιουργήσετε με τον ασθενή. Και το γεγονός ότι μπαίνει στο ίντερνετ και μαθαίνει και ενημερώνεται και έχει κάποιες μπερδεμένες γνώσεις. Και το άλλο το γεγονός ότι έχετε τις φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες αρχίζουν και επικοινωνούν και διαφημίζουν πράγματα, προϊόντα, φάρμακα κτλ. Άρα, ο κάθε ένας παίζει το ρόλο του σε αυτή τη διαδικασία. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσετε εσείς να το διαχειριστείτε έτσι ώστε να εφαρμόσετε την ορθή πρακτική. Τα στάδια σε αυτή την στρατηγική που μπορείτε να φτιάξετε ξεκινούν από την αποστολή. Ποια είναι η αποστολή σας?
Ωραία. Αυτό το πράγμα, έτσι, θα πρέπει... Όλοι όμως έχετε το ίδιο. Η ίδια βασική αποστολή είναι για όλους. Έτσι δεν είναι? Δεν είσαστε όμως και ανταγωνιστές? Δεν είσαστε? Με συγχωρείτε, αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι οι γιατροί ανταγωνίζονται μεταξύ τους όπως όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είναι? Βέβαια. Οι γιατροί, ναι, είναι προϊόν marketing. Όλοι είμαστε προϊόν marketing. Λοιπόν, εφόσον εγώ εκεί θέλω να μείνω, ανταγωνίζεστε μεταξύ σας. Όλοι έχετε την ίδια βασική αποστολή. Αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να δείτε πράγματα στο εξωτερικό περιβάλλον, κάνοντας μία ανάλυση γενικότερα του τι συμβαίνει στο εξωτερικό περιβάλλον σε σχέση με το ποιοι είσαστε εσείς και τι μπορείτε να κάνετε, για να μπορέσετε να προχωρήσετε. Η ανάλυση αυτή του εξωτερικού περιβάλλοντος, η λεγόμενη SWOT, δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει, είναι ουσιαστικά ανάλυση ευκαιριών και απειλών στο εξωτερικό περιβάλλον και συσχέτιση δυνάμεων και αδυναμιών σας. Δηλαδή, η ρομποτική ιατρική είναι ευκαιρία ή είναι απειλή? Για κάποιους μπορεί να είναι ευκαιρία, για άλλους μπορεί να είναι απειλή. Γιατί? Φοβόμαστε κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Όσοι το γνωρίζουν ενδεχομένως το έχουν αποδεχτεί πιο εύκολα. Αν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, έχετε μία δυνατότητα. Εάν δεν μπορείτε, είσαστε αδύναμοι σε σχέση με τους υπόλοιπους που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, με τον ανταγωνισμό, μεταξύ σας. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, έγραψα κάποια παραδείγματα για να καταλάβουμε τι μπορεί να είναι δύναμη-αδυναμία. Το ότι έχετε καλό όνομα στην αγορά, για παράδειγμα. Στην αγορά, με συγχωρείτε. Γενικότερα, στον ιατρικό χώρο. Συγγνώμη. Έχετε καλό δίκτυο συνεργατών, έτσι, μέγεθος, αν είσαστε σε κάποιο κέντρο και τα λοιπά. Το καλό όνομα, ναι, είναι καλά ποσοστά στη θεραπεία που έχετε, δεν είναι αυτό? Όχι, αλλού, άλλα ποσοστά εννοούσα εγώ. Α, ναι. Μπορεί να είναι, τα καλά ποσοστά μπορεί να είναι αποτέλεσμα του καλού ονόματος. Καλά ποσοστά στο δίκτυο συνεργατών, ναι. Οι αδυναμίες. Έχετε κάποιο μικρό περιφερειακό ιατρείο, για παράδειγμα, σε σχέση με τους υπόλοιπους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία. Δεν έχετε καλό δίκτυο συνεργατών. Ευκαιρίες. Εάν μπορείτε να συνεργαστείτε με κάποιους άλλους συναδέλφους για να κάνετε κάποιο κέντρο, δεν θα ήταν ευκαιρία? Τεχνολογική καινοτομία για την καλύτερη διάγνωση και εφαρμογή της επιστήμης σας. Ή πρόβλημα, απειλή για σας θα ήταν αν κάποιοι άλλοι το έκαναν αυτό. Άρα μπαίνετε, το θέλετε δεν το θέλετε, είσαστε σε μια διαδικασία ανταγωνισμού, όσο και αν το αρνείστε αυτό. Και πάντοτε όταν κάνουμε αυτή την ανάλυση, βλέπουμε το τι συμβαίνει στο εξωτερικό περιβάλλον σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Δηλαδή κάτι που κάνει μια δύναμη ενός ανταγωνιστή είναι απειλή απέναντι σε εμάς. Και μια αδυναμία τους είναι ευκαιρία για μας. Μπορεί να ακούγεται πολύ μαρκετίστικο, αλλά είναι η πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι? Το θέμα εδώ είναι να μπορέσουμε να συνδυάσουμε δύναμη με ευκαιρία. Δηλαδή, η καινούργια τεχνολογία μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Αυτή είναι η ιδανική κατάσταση. Εάν τώρα έρθετε και κάνετε αυτή την ανάλυση και δείτε πού περίπου βρίσκεστε, ποιες είναι οι δυνατότητές σας, ποιες είναι οι δυνάμεις σας, από εκεί και πέρα διαμορφώνω κάποιους στόχους. Τι θέλω να πετύχω? Κάποιος μπορεί να μου πει ότι εγώ θέλω να δουλεύω αφιλοκερδώς. Το όνειρό μου είναι να κάνω μόνο καλά τους ασθενείς. Κάποιος άλλος θα πει ότι εγώ θέλω να πιάσω γρήγορα λεφτά. Έγινα γιατρός για να βγάλω λεφτά. Να κάνω με τους ανθρώπους καλά, αλλά να βγάλω κι εγώ κάτι. Δεν υπάρχει αυτό σαν προσέγγιση? Και μόνο. Οπότε, από εκεί και πέρα πρέπει να έχετε κάποιους στόχους. Δηλαδή, τι θέλετε να κάνετε εσείς? Αυτό οι ίδιοι εσείς το ξέρετε. Τι θέλετε να κάνετε? Ποιος είναι ο ρόλος σας μέσα σε αυτόν τον κλάδο, πέρα από το να κάνω καλά τους ασθενείς? Αλλά θα πρέπει να βάλετε κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Θέλω να πετύχω αυτό μέχρι τότε
και να είναι κατά κάποιο τρόπο μετρήσιμο. Γιατί μόνο όταν έχουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο μυαλό μας μπορούμε να δουλέψουμε προς αυτά. Δεν οφείλει δηλαδή να πω ότι εγώ θέλω να βγάλω 1,5 πόσα χρήματα κτλ. Θέλω να βγάλω 1 εκατομμύριο στα επόμενα 5 χρόνια. Αυτό είναι συγκεκριμένος και μετρήσιμος στόχος, εάν ο στόχος είναι το κέρδος. Και επίσης θα πρέπει οι στόχοι σας να έχουν συνέπεια, δηλαδή συνέπεια με αυτό που είσαστε εσείς, με αυτό που πρεσβεύετε. Δεν μπορεί κάποιος που δεν το πιστεύει να πει ότι εγώ θέλω μόνο να κάνω καλά τους ασθενείς, δεν με ενδιαφέρει κανένα, μένω έξω από όλη αυτή τη διαδικασία και των εταιριών κτλ. Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι είμαστε, θα πρέπει, σύμφωνα με το marketing, να ακολουθήσουμε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ή δεν είμαι τόσο καλός και τα λοιπά, γίνομαι φθηνός. Ή είμαι διαφοροποιημένος, δηλαδή μπορώ να κάνω καλά πράγματα. Αυτό μου ανεβάζει την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας, αλλά και κατ' επέκταση και την τιμή, ή είμαι εξειδικευμένος. Κάνω μόνο το συγκεκριμένο και δημιουργώ μια εικόνα εξειδίκευσης στην αγορά. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να τραβήξετε διαφορετικούς δρόμους. Και με βάση αυτούς τους δρόμους έρχεστε και προσπαθείτε να δημιουργήσετε, να πάρετε κάποια συγκεκριμένη θέση στην αγορά. Υπάρχουν δύο πράγματα. Η ταυτότητά σας, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο εσείς προσπαθείτε να προσδιορίσετε τον εαυτό σας και να τοποθετηθείτε, αλλά υπάρχει και η εικόνα που είναι αυτό που οι ασθενείς θα καταλάβουν για σας. Καλός ή κακός, ο κόσμος, η αγορά όπως λέμε, διαμορφώνει άποψη με βάση αυτά που βλέπει, που ακούει, γενικότερα από το σύνολο των ερεθισμάτων που παίρνει. Και ο στόχος είναι αυτό που θέλουμε εμείς να τους πούμε, να ταυτιστεί με την εικόνα που δημιουργούν. Αυτό είναι το ζητούμενο στο μάρκετινγκ. Αυτή είναι η επιτυχία. Το να συμβαδίσουμε. Προηγουμένως, αναφέρθηκε για τις μελέτες που έγιναν με τη ρομποτική, ότι ουσιαστικά, παρόλο που δεν υπάρχει πρόβλημα, δημιουργήθηκε το θέμα επειδή είπαν πάρα πολλά και δεν μπόρεσαν να έχουν τα αναμενόμενα, δεν είχαν τα αποτελέσματα που υποσχέθηκαν. Αυτό είναι μέγιστο λάθος, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι υπηρεσίες. Δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι το οποίο δεν είμαι σίγουρος ότι θα το καλύψω. Αυτό είναι το λάθος που δημιουργείται και αυτό είναι μαρκετίστικο. Το ότι βγαίνουν και διαφημίζουν και λένε πολλά. Επί της ουσίας δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν υπάρχει κάποιο λάθος, αλλά το να βγω εγώ και να πω ότι μπορώ να κάνω παπάδες και στη συνέχεια να μην μπορώ να ανταποκριθώ, αυτό δημιουργεί φυσικά αρνητική εικόνα στην αγορά και έχει τις συνέπειες βέβαια. Δεν το αποδέχεται η αγορά, δεν το αποδέχονται οι καταναλωτές. Το μείγμα marketing τώρα, το μείγμα της προσφοράς, μέσα από την επικοινωνία, το πού το προσφέρετε, φτάνει στον πελάτη στόχο. Άρα, ας ξεκινήσουμε να δούμε πρώτα ποια είναι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Υπάρχει η λεγόμενη ελκυστικότητα της προσφοράς στην αγορά από τον καθένα, που είναι συνδυασμός της ποιότητας της δουλειάς σας, του συνόλου των υπηρεσιών που προσφέρετε μέσα από αυτή τη δουλειά και της τιμής. Μην μου πείτε ότι δεν τα χρησιμοποιούν αυτά οι ασθενείς για να αξιολογήσουν το τι συμβαίνει. Και επίσης υπόθηκε προηγουμένως ότι όλα έχουν αρχή και τέλος. Αυτό είναι δεδομένο στην αγορά. Υπάρχει, όλοι έχουν ένα κύκλο ζωής. Όλα. Μηχανήματα, φάρμακα κτλ. Ξεκινούν
έχουν μια δυναμική πορεία ανάπτυξης, φτάνουν την ωριμότητα και στη συνέχεια, αν δεν υποστηριχτούν ή αν δεν έχουν λόγο ύπαρξης πια στην αγορά, φτάνουν στη λεγόμενη παρακμή. Όλα χρειάζονται την υπενθύμηση, την ενημέρωση. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε και όλη αυτή η σχέση. Όσο περισσότερα πράγματα υπάρχουν που ικανοποιούν την ίδια ακριβώς ανάγκη, την ίδια ακριβώς επιθυμία, τόσο περισσότεροι θα είναι αυτοί που θα προσπαθούν να υπενθυμίσουν. Ξέρεις, είμαι κι εγώ εδώ με αυτό το φάρμακο, είμαι αυτό τον εξοπλισμό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Και εκεί μπαίνει λιγάκι η κακή εφαρμογή, αν θέλετε, του μάρκετινγκ. Υπάρχουν διαφορετικές. Οι αλήθειες που λέμε για τον κύκλο ζωής είναι ότι τα πάντα έχουν περιορισμένη διάρκεια. Κάθε προϊόν περνάει από αυτές τις φάσεις. Τα κέρδη αυξάνονται και μειώνονται. Και φυσικά χρειάζονται διαφορετικό χειρισμό σε κάθε περίπτωση. Παροχημένες πρακτικές ή φάρμακα που έχουν κυκλοφορήσει πολύ και δεν έχει αποδειχτεί η αξία τους, θα βγούνε από την αγορά εάν δεν καταφέρουν να τα υποστηρίξουν κατάλληλα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν άλλα φάρμακα που εξακολουθούν και παραμένουν στην αγορά γιατί εξαιτίας της ποιότητάς τους. Ποιος αμφισβητεί τη διαχρονικότητα της ασπιρίνης? Πόσα χρόνια κυκλοφορεί σαν φάρμακο? Και υπάρχουν γιατροί, δεν το λέω, που λένε ότι καλύτερο φάρμακο από την ασπιρίνη δεν υπάρχει, ανάλογα με τις ειδικότητες. Διαφορετικά παραδείγματα κύκλων ζωής, Coca-Cola σε μια διαρκή ωριμότητα, και το άλλο παράδειγμα που σας είχα δείξει με το γρήγορο κέρδος, είναι αυτό που λέμε της εφήμερης μόδας. Το να κάνεις την αρπαχτή στην αγορά. Είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι το περιτύλιγμα είναι πολύ σημαντικό. Και δεν έχετε προϊόν, δεν έχετε περιτύλιγμα. Αλλά το περιτύλιγμα για σας είναι ο χώρος στον οποίο δουλεύετε. Το περιβάλλον. Αυτό λειτουργεί σαν περιτύλιγμα για τους ασθενείς. Η τιμή σας. Θα πρέπει να ξέρετε ότι λειτουργούν με δύο κριτήρια τα σημαντικότερα για σας. Τιμές αναφοράς, ξέρουν τι περίπου παίζει, και πάντοτε υπάρχει ο συσχετισμός τιμής-ποιότητας. Σε οτιδήποτε, είτε αυτό είναι ιατρική πράξη, οτιδήποτε υπάρχει ο συσχετισμός τιμής-ποιότητας. Είναι ακριβώς, είναι καλός. Είναι φθηνός, δεν είναι τόσο καλός. Είναι περιφερειακός, δεν μπορεί να είναι τόσο καλός. Είναι σε μεγάλο κέντρο, είναι. Τι κάνουμε για την τιμή? Υπάρχει ο στόχος της τιμολόγησης, ανάλογα με το τι πιστεύουμε για τον εαυτό μας, τι μπορούμε να κάνουμε, ποια είναι η ποιότητα της δουλειάς μας. Και στη συνέχεια, εκτιμούμε πάντοτε και τον ανταγωνισμό, μέχρι την επιλογή της τελικής τιμής, τι θα αποφασίσουμε να κάνουμε. Αυτό που θα πρέπει να ξέρετε για την τιμή, εφόσον έχετε ένα ιατρείο, έτσι, έχετε μία επιχείρηση, υπάρχει το λεγόμενο νεκρό σημείο. Είναι το σημείο όπου έχετε ισοφαρίσει λιγάκι κέρδη και έσοδα-έξοδα. Από εκεί και πέρα, η περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας με τα ίδια πάγια οδηγεί σε υψηλότερα συνολικά κέρδη, έσοδα, άρα κερδοφορία. Αλλά υπάρχει ένα όριο πάλι. Να μην υπερβείτε ποτέ αυτό το σταθερό κόστος. Εάν χρειαστεί να πάτε σε περισσότερα πάγια, τότε αλλάζει το όλο σενάριο και θα πρέπει να βρείτε ένα άλλο σημείο ισορροπίας για το πώς θα τα βγάλετε πέρα οικονομικά. Διανομή. Πού είστε? Μπορεί να έχετε κάποιο ιατρείο, μπορεί να είστε σε κάποιο νοσοκομείο, κάποιο ιδιωτικό κέντρο. Αν είστε σε δημόσιο νοσοκομείο, αλλάζουν λιγάκι τα δεδομένα. Αν έχετε το δικό σας ιατρείο, τότε κεντρική περιοχή, περιφερειακά εμπορικά κέντρα, συνοικιακά κέντρα ή χώρος μαζί με άλλους γιατρούς σε ένα κτίριο κτλ. Αλλάζουν λιγάκι την προοπτική του πώς αντιμετωπίζεστε. Ένα κεντρικό ιατρείο, για παράδειγμα, μπορεί να σας
να αξιολογηθεί από τον αριθμό των ατόμων που περνάνε από αυτό, το πόσο εύκολο είναι στην πρόσβαση, το πόσο φαίνεται, ταμπέλες κτλ. Και το μέσο κόστος που έχει για σας για τη λειτουργία. Και φτάνουμε στο μεγάλο αγκάθι της επικοινωνίας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για την επικοινωνία στο μάρκετινγκ. Δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε όλα αυτά. Δεν επιτρέπεται και δεν είναι και θεμητό. Τα βασικά στοιχεία που εσάς σας ενδιαφέρουν είναι το word of mouth, η κοινωνική διάχυση του μηνύματος που λέμε, το σημείο πώλησης που σας είπα με την τοποθεσία του καταστήματος και η συσκευασία, συγγνώμη, είναι το περιβάλλον του χώρου σας. Είναι στοιχείο της εικόνας σας. Τα υπόλοιπα και η δημοσιότητα επίσης. Αλλά η δημοσιότητα, ξέρετε, είναι δικό μου μαχαίρι, πηγαίνει και θετικά και αρνητικά. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να την ελέγξουν, μέσα βγάζουν συγκεκριμένα δημοσιεύματα. Εάν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε και το ίδιο, καλώς. Αλλά η δημοσιότητα είναι το αποτέλεσμα της δράσης μας. Επομένως, εάν καταφέρει να το πετύχει την καλή δημοσιότητα, είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην διαμόρφωση της εικόνας σας για την αγορά. Συγγνώμη, για το χώρο. Δύο τρόποι με τους οποίους λειτουργούμε και εδώ μπαίνουν μέσα και οι εταιρείες. Έτσι φαίνεται. Υπάρχει η διαδικασία της όθησης και της έλξης. Η έλξη λέει ότι εγώ θα δημιουργήσω τέτοια ζήτηση και εικόνα για το προϊόν στον τελικό χρήστη, σε αυτόν που θα πάρει τα φάρμακα, σε αυτόν που θα κάνει την επέμβαση μέσα από την επικοινωνία και ξεκινάει φυσικά από την βιομηχανία, έτσι ώστε αυτοί θα έρθουν και θα πούνε «Γιατρέ, εγώ θέλω να κάνω ρομποτική». Άρα, τι θα κάνει ο ενδιάμεσος? Θα έρθει και θα το ζητήσει από μένα. Και υπάρχει και η άλλη διαδικασία που έρχεται και λέει «Εγώ, για να προωθήσω αυτό το μηχάνημα, θα πάω στον ενδιάμεσο και θα του πω «Ξέρεις, έχεις αυτά τα έξτρα, εάν το προωθήσεις, σαν λύση». Και τα δύο λειτουργούν συνδυαστικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει κάτι έτσι, ανεκμετάλλευτο, και σε εσάς θα έρθουν και στους ασθενείς θα πάνε. Έτσι ώστε να αυξηθεί η συνολική ζήτηση. Να κάνουν ακόμη πιο ισχυρή τη θέση τους. Οι ασθενείς, ιδιαίτερα στη δική σας την περίπτωση, που θεωρείτε ότι είσαστε υψηλής ανάμιξης υπηρεσία, υψηλής ανάμιξης, δηλαδή μπαίνει σε πολύ μεγάλη διαδικασία ο ασθενής μέχρι να καταλάβει τι γίνεται και να έρθει και να αποφασίσει και να αισθανθεί σιγουριά για το ότι κάνει την σωστή επιλογή. Περνάνε από αυτή τη διαδικασία. Το σκέφτομαι, μαθαίνω, αισθάνομαι ενεργό. Μόνο αν σας το φέρουν στο νοσοκομείο και δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει, θα πάει ανάποδα. Πρώτα θα έχει ενεργήσει, όχι με τη θέληση του, κατά κάποιο τρόπο θα τον φέρουν, και μετά θα μάθει για σας είτε θετικά είτε αρνητικά. Ξεκινάμε έτσι. Άρα θα πρέπει να δεχτείτε ότι μπαίνουν στη διαδικασία να ψάξουν, να ενημερωθούν, να κάνουν τη γύρα τους, να δούνε 2-3 ακόμα, να δημιουργήσουν κάποια στάση απέναντί σας καλύτερη από τους υπόλοιπους και να έρθουν σε εσάς για να κάνετε την ιατρική πράξη. Αυτή είναι δεδομένη η διαδικασία. Πείτε μου ότι δεν σας ενδιαφέρει να έχετε να γίνει η ενέργεια από εσάς, αλλά να γίνει από κάποιον άλλον. Έχω 2-3 παραδείγματα που είναι άσχετα από το χώρο σας, απλά θέλω να σας δείξω λιγάκι, να επισημάνω πώς λειτουργούν ο κόσμος, οι καταναλωτές. Είχε γίνει μια έρευνα σε 300 τόσους άντρες που έπιναν πολύ μπύρα. Τους έδωσαν 8 διαφορετικές μπύρες να δοκιμάσουν, no name όλες. Και έβγαλαν κάποια αποτελέσματα για το ποια προτιμούν. Το επίπεδο ικανοποίησης τους ήταν μέτριο. Μια εβδομάδα μετά τους φέρνουν τις ίδιες ακριβώς μπύρες επώνυμες. Υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης, τις θεώρησαν γευστικότερες από τις προηγούμενες και φυσικά αυτοί που προτίμησαν περισσότερο είναι αυτοί που συνήθιζαν να πίνουν.
Άρα, μην υποτιμάτε τη δύναμη του ονόματος. Και αυτό, γιατί έτσι λειτουργούν οι ασθενείς, έτσι λειτουργούν όλοι. Δεν μπορείτε να το αποφύγετε, αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι πώς να το δημιουργήσετε αυτό το όνομα. Άλλη έρευνα, τι θα πείτε, πώς θα το παρουσιάσετε. Σε διαφήμιση που έγινε για την κατανάλωση κρέατος, με δύο τρόπους, σε δύο πειραματικές ομάδες, βρήκανε όταν το διαφήμισαν σαν 75% άπαχο κρέας, είχαν πολύ θετικότερες τάσεις από ό,τι σαν 25% λιπαρό κρέας. Θα μου πείτε, είναι χατζή? Σας κάνει να αναρωτιέστε, αλλά δεν μπορείς, όταν επικοινωνείς κάτι, δεν μπορείς να προβάλλεις αρνητικά. Δεν θα έχεις αποτελέσματα, τουλάχιστον τα αποτελέσματα που θέλεις. Άρα θα πρέπει να εστιάσεις στα θετικά στοιχεία και να το προβάλλεις, να δώσεις πάντοτε τη θετική πλευρά. Βρήκαν επίσης ότι όταν η διαφήμιση γίνει πριν από τη δοκιμή του προϊόντος, έχει πολύ καλύτερη συμπεριφορά ο καταναλωτής από ότι αν καταναλώσει πρώτα το προϊόν και μετά δει τη διαφήμιση. Δηλαδή, εκ των προτέρων δημιουργείται μία προδιάθεση για τη στάση απέναντι στο προϊόν. Και ένα τελευταίο πείραμα, το γνωστό για μας πείραμα του χυμού, δύο ομάδες κατανάλωσαν τον ίδιο χυμό που τον είχαν κάνει χάλια. Είχαν βάλει μέσα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, απέσιος. Στη μία από τις δύο, όταν τους τα έδωσαν να τον πιούν το χυμό, άρχισαν να τους δείχνουν τη διαφήμιση του προϊόντος, όπου φαινόταν μια ειδηλιακή παραλία με φοίνικες κτλ. Και κόσμο που απολάμβανε τη δροσιά με του χυμού. Θετικότερες συστάσεις απέναντι στο προϊόν. Είτε το θέλουμε είτε όχι, η εικόνα είναι πάρα πολύ σημαντική. Την εικόνα εσείς μπορείτε να τη χτίσετε, μιλάμε για τις ορθές πρακτικές, με τον τρόπο της δουλειάς σας και να στηριχτείτε επικοινωνιακά στο word of mouth, στην κοινωνική διάχυση του μηνύματος. Έτσι προβάλλεται η ορθή πρακτική. Είναι μια μακροχρόνια διαδικασία, προϋποθέτει τη σωστή εφαρμογή, αντικατοπτρίζει τη σημασία που δίνουν οι καταναλωτές στη σχέση που θέλουν να δημιουργήσουν με μια επιχείρηση και είναι τόσο σημαντικό, εάν μπορέσετε να το δημιουργήσετε στην επιτυχία συνολικότερα, γιατί είναι πολύ πιο δυνατό σαν μέσο επικοινωνίας από τη διαφήμιση, την προώθηση, τη δημοσιότητα, οτιδήποτε. Γιατί θεωρείται ότι είναι αντικειμενικό. Και οποτεδήποτε υπήρξε σύγκρουση ανάμεσα σε αυτές τις δύο πηγές ενημέρωσης, κοινωνική διάχυση από τη μία και διαφήμιση ή οτιδήποτε άλλο από την άλλη, πάντοτε υπερίσχυσε το word of mouth, η κοινωνική διάχυση. Εάν καταφέρετε να το δημιουργήσετε αυτό, τότε ο ασθενής δημιουργεί, είναι από μόνος του μια ζωντανή διαφήμιση. Δεν είναι αυτό πραγματικότητα? Δεν είναι? Ακριβώς. Αυτό όμως μπορείτε, ναι, σας βολεύει. Ναι, εφόσον η πρακτική σου είναι σωστή και έχεις δημιουργήσει αυτό το καλό όνομα, σε βολεύει. Εάν όχι, σαφώς και δεν σε βολεύει σαν διαδικασία. Και τέλος, να σας δείξω το καλό και το κακό ανάμεσα στο word of mouth, μέσα από την εμπειρία. Η θετική εμπειρία κάνει τον πελάτη, παύλα ασθενή, διαφημιστή, ενώ η αρνητική εμπειρία καταστροφέα. Αυτά. Ξέρω ότι δεν σας είπα κάτι διαφορετικό, σας το είπα από την αρχή. Είναι απλά κωδικοποιημένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι όντως ακούστηκε ότι αυτό το να λένε καλά λόγια για μας και βασίζεται στην απλή αρχή που μας έμαθε ο Ιπποκράτης. Να αγαπάμε τους ασθενείς μας. Πρέπει να αγαπάμε τους ασθενείς μας. Είναι ο καλύτερος τρόπος να υπηρετήσουμε την επιστήμη και συγχρόνως να υπηρετήσουμε και το επαγγελματικό μας συμφέρον. Και θα έλεγα ότι θα συμπλήρωνα σε αυτό ότι, και το έχω πράξει όλη μου τη ζωή, δεν διαχωρίζω τους ασθενείς. Προσφέρω ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες
από τον τρελό που θα μου έρθει και λέει «Ο Μαν ήρθε ο βαρεμένος», θα πάρω μια ανάσα, θα πάρω δύναμη και θα κάνω υπομονή μαζί του, μέχρι τον φοβερό τύπο που ήρθε οργανωμένος και τάκ, 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 και λέω που αν ήταν όλοι άρρωστοι σαν κι αυτόν. Από την άλλη μεριά, θεωρώ ότι αυτά ήταν ένα background για να καταλάβουμε κάποια πράγματα που γίνονται και θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Να κάνω μάλλον δύο ερωτήσεις και έτσι να κλείσουμε, εκτός αν θέλεις να κάνεις κανένα σχόλιο, Διονύση. Πόσοι από εσάς έχετε πει σε ασθενή σας κακά λόγια για έναν γιατρό που σας είπε ότι έχει πάει και μου είπε εκείνο και μου έκανε εκείνο? Να σηκώσω το χέρι. Ωραία. Πόσοι από εσάς έχετε ακούσει ότι κάποιος άλλος συνάδελφός σας έχει πει κακά λόγια για εσάς? Καταλαβαίνετε αυτόματα ότι οι περισσότεροι τους έχει συμβεί. Αυτά τα δύο δεν μπορεί να είναι έτσι. Κανένας να μην λέει κακά λόγια εκτός από τον Διονύση τον Μητρόπουλο για άλλους συναδέλφους, αλλά όλοι να έχουμε ακούσει κακά λόγια για μας από άλλους. Έτσι. Κάπου δεν αντέξαμε να σηκώσουμε το χέρι. Άντεξε ο Διονύση Μητρόπουλος, έχει το λόγο για να κλείσει με αυτό τη συνάντηση. Γιατί είπατε κακά λόγια, κύριε Μητρόπουλε? Είσαστε ο μόνος κακός αυτή την αίθουσα. Ναι. Είσαστε ο κακός του σχολείου. Ανακηρύχθηκε. Απολαύστε τον. Λοιπόν, απλά και μόνο. Ήταν ένα περιστατικό στο οποίο δεν μπόρεσα να ελέγξω τον εαυτό μου, όπως είπατε εσείς, με την ιστορία του τρελού. Οπότε, από τη στιγμή που είχε αρχίσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος να εκθιάζει με έναν απίστευτο τρόπο, δίνοντας απίστευτες δάφνες και ιδιότητες τίτλους κλπ. Σε έναν απίστευτο άνθρωπο, δεν άντεξα και είπα, με συγχωρείτε κύριε, πηγαίνετε τότε εκεί, οπότε δεν έχετε κανένα λόγο να έρθετε σε μένα. Διότι απλά και μόνο ο κύριος για μένα είναι του κοινού ποινικού δικαίου. Το έχω κάνει μια φορά στη ζωή μου, το έχω κάνει, το δηλώνω, εφτασώς. Εντάξει. Αλλά ήταν στο όταν έρχεται κανείς πάνω από εδώ πέρα, έτσι. Παραβίαση της διοντολογίας, το δηλώνω αυτό το πράγμα. Εγώ κάνω κάτι άλλο επίσης που δεν είναι καλό. Με κάποιον τρόπο. Δημήτρη, να το πεις εσύ ή εγώ για να είναι πιο αντικειμενικό. Έλα, το πω εγώ. Λοιπόν, εγώ λέω όταν μου λένε, τους ρωτάω, πήγατε σε κάποιον άλλο συνάδελφο πριν? Ναι. Θέλω να σας πω τι μου είπε, τι έκανα? Ναι, χωρίς να μου πείτε το όνομά του. Δεν θέλω να συμπεριφέρομαι διαφορετικά σε ένα φίλο μου από έναν ο οποίο δεν έχω τις καλές σχέσεις ή οτιδήποτε. Και έτσι μένω αποσυσιωμένος. Έτσι, και με το φόβο μην είναι κανένας φίλος και το θάψω, άμα θέλεις και έτσι. Και λέω ακριβώς, ήρθατε για τη γνώμη μου, θα σας πω τη γνώμη μου. Μπορεί ο άλλος να έχει δίκιο και να μην έχω. Ήρθατε για μένα και που τη βασίζω. Και δεν θέλω να μαθαίνω που έχουν πάει. Και το τηρώ μαρτυράς μου, ορίστε, κάθεται εκεί πέρα τα τρία τελευταία χρόνια είναι μαζί μου. Έτσι, σε ιδιωτικό επίπεδο. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ στην... Μόνο σε μένα, γιατί οι υπόλοιποι... Και στους άλλους, είστε η επισκέπτρια. Διάλειμμα και γυρνάμε για να παίξουμε. Είναι έτοιμος ο Κώστας Χατζημυρατής, καρκίνο της σκίσης με τον Βασίλη τον Τζόρτζη. Και θα είναι σύντομο, γιατί μόνο θα παιχθεί το σενάριο. Έτσι. Λοιπόν, σε ένα τέταρτο πίσω.